Λοιπόν, παιδιά, να ξεκινήσουμε το κομμάτι αυτό που αφορά κάποια περιστατικά ασθενών με νόσους χοληδόχου κύστεως χοληφόρων και παγκρέατος. Τώρα περνάμε δηλαδή στις νόσους που σχετίζονται με αδένες που έχουν να κάνουν με τον πεπτικό σωλήνα. Λοιπόν, για να δούμε το πρώτο μας περιστατικό. Αν θέλετε, βεβαιώστε μου ότι ακούγομαι. Α, όχι. Ένα λεπτό. Είπα, παιδιά, να μου βεβαιώσετε ότι ακούγομαι, για να συνεχίσουμε και αυτό το πιο σύντομο κομμάτι του μαθήματός μας, που αφορά περιστατικά, μάλιστα, αφορά περιστατικά νοσημάτων που σχετίζονται με τον πεπτικό σωλήνα, αλλά σε αδένες, με αδένες που έχουν σχέση με τον πεπτικό σωλήνα, και συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τα με νόσους των χοληδόχου κύστεως, χοληφόρων και παγκρέατος. Ναι, δεν πειράζει. Ας μην με βλέπετε αυτό το διάστημα, γιατί αφού βιντεοσκοπώ εγώ, τουλάχιστον να έχω τη δική μου εικόνα, να αποτυπωθεί, ας πούμε, η δική μου εικόνα στο βίντεο που βγάζω. Δεν θα είναι μακροσκελές αυτό το μάθημα, οπότε δεν θα κουραστείτε πολύ. Εφόσον είχατε την αντοχή και έχουμε μείνει με 38 συμμετέχοντες σε αυτό το κομμάτι, δεν σας φοβάμαι, θα το πάμε μέχρι τέλους και ας μην με βλέπετε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε λοιπόν να δούμε το ιστορικό μας. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε μία γυναίκα 45 ετών, πολύτοκο, βλέπετε εδώ, έχει 5 παιδιά και προσέρχεται με κοιλιακό άλογος. Βλέπουμε ότι από εξαμήνου είχε επεισόδια υπιότερου πόνου στη μισότητα του επιγαστρίου, έτσι, στη μεσότητα του επιγαστρίου, δεν αλλάζουν οι διαφάνειες. Εγώ, παιδιά, βλέπω τη διαφάνεια 2. Δεν έχετε εσείς τη διαφάνεια 2, αυτή που έχει το ιστορικό, να προσπαθήσω να τη συνδέσω πάλι. Είμαστε στην πρώτη, ωραία. Άρα προσπαθώ να συνδέσω πάλι το αρχείο, την εισαγωγή. Τώρα θα βάλουμε και τη σωστή διαφάνεια. Εδώ. Ξαναφορτώνουμε τις διαφάνειες για να τις έχουμε όλοι και να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Λοιπόν, αυτή είναι η πρώτη. Εδώ, παιδιά, τώρα βλέπουμε το ιστορικό, έτσι όπως σιγά σιγά το παρουσιάζω. Μια χαρά. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια πολύτοκος γυναίκα που πονάει στην κοιλιά. Έτσι, πονάει στην κοιλιά. Και έχει υπιότερο. Ναι, βεβαίως και υπάρχει και αυτό το αρχείο στα έγγραφα της ηλεκτρονικής τάξης, αλλά αυτό το αρχείο είναι το αρχείο του ύπατος, στα έγγραφα του ύπατος. Λοιπόν, ο πόνος που αναφέρει η γυναίκα αυτή είναι, έχει ένα χαρακτήρα έτσι σαν κράμπα για κάποιες ώρες και αντανακλά πίσω, στην ράχη, στη δεξιά ομοπλάτη. Εδώ όμως, σε αυτή τη φάση, ο πόνος επέμενε περισσότερο για μια μέρα, συνοδευόταν από ρίγος, ναυτία, έμετο και ψηλό πυρετό, βλέπετε, 39 βαθμούς, με ταχυσφυγμία. Και προσέξτε τώρα, παιδιά, εδώ αυτή η γυναίκα που έχει ένα οξύ κλινικό επεισόδιο πόνου, έχει και ίκτερο. Δηλαδή έχουν κυτρινίσει οι σκληροί χιτώνες των οφθαλμών της. Και όταν πάμε να ψηλαφίσουμε εκεί το δεξιό άνω τεταρτημόριο της κοιλιάς, κυρίως όταν πάει να πάρει βαθιά ανάσα, τεινάζεται από τον πόνο. Έχει δηλαδή ευαισθησία. Είναι κάτι λοιπόν οξύ, ένα έντονο άλγος κοιλιακό, το οποίο κάνει και πυρετό και μας κάνει ίκτερο. Για να δούμε τώρα στον παρακλινικό έλεγχο. 15.000 λευκά με πολυμορφοπυρηνικό τύπο. Οι άωρες μορφές παρασύρονται από το οξύ στάδιο της φλεγμονής. Δεν είναι λευχαιμία. Πρόκειται λοιπόν για πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση. Όταν βλέπουμε πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση στη γενική αίματος, βλέπουμε πυρετό, καταλαβαίνουμε ότι είναι οξία φλεγμονή. Έτσι, οξία φλεγμονή. Για να δούμε τώρα εδώ άλλες
άλλες μετρήσεις. Οι τρανσαμινάσες, τσιμπημένες, ε. Έχετε ακούσει τις τρανσαμινάσες, ε, από τα μαθήματα του ύπατος. Είναι οι δείκτες που ανεβαίνουν όταν καταστρέφονται οι υπατοκύτταρα. Δεν είναι πολύ αυξημένες, είναι τσιμπημένες. Αλλά για δείτε την αλκαλική φωσφατάση. Βλέπετε το χολοστατικό ένζυμο, ε, βλέπετε τιμή. Αυξημένη. Πότε είπαμε ανεβαίνει η αλκαλική φωσφατάση όταν συνδυάζεται με παθολογία του ύπατος? Όταν υπάρχει διαταραχή στην παροχέτευση της χολής. Κάτι λοιπόν εμποδίζει τη χολή να φύγει. Είτε στο ύπαρ είτε κάπου αλλού. Δείτε και την ολική χολερυθρίνη, και αυτή αυξημένη εν συγκρίση με τις φυσιολογικές τιμές, και μάλιστα είναι συζευγμένη η χολερυθρίνη που ανεβαίνει στο αίμα, έτσι, είναι άμεση η υπερχολερυθρινεμία. Άλλο έβριμα. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά, τιμές αμυλάσεις στον ορό σε σχέση με τις φυσιολογικές. Τεράστια αύξηση. Αντίστοιχα και λιπάσεις. 200 με φυσιολογικές τιμές μέχρι το 24. Η αύξηση αυτών των ενζήμων μέσα στον ορό του ασθενούς. Τι δηλώνει, αυτά τι ένζημα είναι, από πού παράγονται αυτά και γιατί να ανεβαίνουν στο αίμα. Για να ακούσω τη σκέψη σας πάνω σε αυτό, στην περίπτωση αυτή εδώ της γυναίκας. Έτσι, είναι σωστά τα είπατε περισσότεροι, είναι παγκρεατικά ένζημα. Και αυτά τα παγκρεατικά ένζημα πού πηγαίνουν κανονικά? Πού πηγαίνουν κανονικά αυτά τα ένζημα? Πού πάνε? Εδώ είναι στο αίμα. Ανεβήκανε στο αίμα. Κανονικά πού έπρεπε να πάνε? Βεβαίως. Στο λεπτοέντερο, να πάνε από τον παγκρεατικό πόρο να φύγουν. Άρα εδώ αυτά περνάνε μέσα στο αίμα. Τώρα, για σκεφτείτε. Να, στη γενική ούρων βγήκε και χολερυθρίνη. Για σκεφτείτε. Είναι κάτι που κάνει ύκτερο. Είναι επώδυνο οξέως. Έχει πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση. Έχει αυξημένα τα χολοστατικά ένζημα. Υψηλή χολερυθρίνη στον ορό, δηλαδή δεν είναι κάτι τοπικό λίγο μέσα στο ύπαρ να φεύγει κάποια χολερυθρίνη. Εδώ δεν πέφτει καθόλου. Είναι υψηλή χολερυθρίνη στον ορό. Άρα, πολύ σωστά. Εδώ σημαίνει κάτι, ότι έχει πάει και έχει κάνει μία στένωση εκεί που παροχετεύεται πιο σπόρος. Αφού δεν μπορεί να φύγει η χολή και να πάει στο έντερο και έτσι ανεβαίνει και παλινδρομή, μένει μέσα στο ύπαρ, μετά πηγαίνει στο κυκλοφορείο, στο χοληφόρο πόρο. Και με αυτές τις τιμές, τις αμυλάσεις και τις λιπάσεις, τι καταλαβαίνετε? Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούν ούτε τα παγκρεατικά ένζημα να πέσουν στο λεπτό έντερο. Άρα, πώς επεπλάκει η κατάσταση? Με τι επεπλάκει, που είναι μια πολύ επικίνδυνη επιπλοκή, με τέτοιες τιμές παγκρεατικών ενζήμων, με οξία παγκρεατίτιδα. Πάρα πολύ ωραία. Η οποία από πού? Παγκρεατίτιδα, οξία, βέβαια. Τι έγινε λοιπόν? Να, με τον υπέρεχο που κάνατε. Βρήκατε λίθους στη χολιδόχο και διάταση του υπατικού, του κοινού χολιδόχου και του παγκρεατικού πόρου. Πήγε και σφήνωσε η πέτρα από τη χολιδόχο σε πολύ σημείο έτσι κεντρικό κοντά στο φύμα του φάτερ και έκανε την επιπλοκή. Μετά δεν μπορούσε και ο παγκρεατικός πόρος να βγάλει τα ένζημα, τα παγκρεατικά, το παγκρεατικό υγρό από την εξωκρινή μοίρα και έτσι έγινε κρίση κολικού, έτσι από χολόλιθο με επιπλοκή οξία παγκρεατίτιδα. Και φυσικά στην ανάστροφη χολαγγειοπαγκρεατογραφία, ο γαστρεντερολόγος βλέπει απόφραξη του αποτμήματος του κοινού χολιδόχου πόρου κοντά στο φύμα του φάτερ, επειδή πήγε εκεί και σφήνωσε η πέτρα. Μια επιπλοκή λοιπόν που μπορεί να κάνουν οι πέτρες στη χολιδόχο κίστη είναι να μετακινηθούν, να πάνε κάπου να σφηνώσουν και να σου κάνουν αυτήν την οξία συνδρομή. Αύξηση της συζευγμένης χολερυθρίνης, δεν μπορούσε να φύγει η χολή κάτω προς το έντερο, οπότε έμεινε στάση, ανέβηκε πάνω προς το ύπαρ και μπήκε στην κυκλοφορία. Ανάποδα δηλαδή από τη φυσιολογική της πορεία. Και η αλκαλική φωσφατάση δηλώνει τη χολόσταση, εμπλεκόμενη με υπατική παθολογία εν προκειμένου, στο πλαίσιο λοιπόν αποφρακτικού ικτέρου λόγω χολιδόχο λιθίασης. Πέτρας δηλαδή
που πήγε και σφήνωσε στο χολιδόχο πόρο και μάλιστα επεπλάκη με οξία παγκρεατίτιδα. Έντονη κατάσταση, οξία κατάσταση κλινικά. Να λοιπόν οι πέτρες, βλέπετε εδώ, τις πέτρες, τη χολιδόχο κύστη, το βλενογόνο της χολιδόχου κύστης, πώς τον εκτιμάτε από πλευράς μακροσκοπικής. Μιλάμε για τον κύριο εκφορητικό πόρο, έτσι, του παγκρέατος. Αυτός είναι η κύρια οδός που μπορεί να βγάλει το παγκρεατικό υγρό. Έτσι, όταν αυτό διατείνεται και δεν μπορεί να φύγει από εκεί, έχει πρόβλημα, γιατί περνάει μέσα στο αίμα, περνάνε τα ένζημα, έτσι. Περνάνε μέσα στο αίμα τα ένζημα και αυτά που περιμένεις να βρεις εσύ μες στο 12 τα βρεις μες στο αίμα. Είναι η παγκρεατίτιδα, η οξία παγκρεατίτιδα. Για να δούμε εδώ τη χολιδόχο. Για κοιτάξτε, παιδιά, πώς αξιολογείται αυτόν τον βλενογόνο. Τι νομίζετε ότι έχει? Έτσι όπως τον βλέπετε μακροσκοπικά. Φλεγμονή. Βέβαια έχει υπερεμία, εδώ κάτι διαβρώσεις, κάτι εξελκώσεις. Εδώ είναι οι πέτρες, αλλά εδώ έχει οξία εδώ η κατάσταση, έτσι δεν είναι? Εξελκώσεις, εδώ είναι πιο χρόνια η κατάσταση, γιατί είναι και σκληρό, δηλαδή έχει κάνει και δεσμοπλασία. Τώρα τα επιβαρυντικά, ας πούμε, στοιχεία είναι αυτή η λυσολεκυθίνη που παράγεται από τη λεκυθίνη της χολής όταν υπάρχει χολόσταση, αλλά και τα χολικά άλατα μπορεί να βλάψουν το βλενογόνο, το επιθήλιο της χολιδόχου κύστεως. Η διάταση αυξάνει την πίεση στον αυλό, διαταράσσει την αιμάτωση και φυσικά ιστολογικά βλέπουμε εδώ στο βλενογόνο της χολιδόχου τα κουκιδάκια αυτά εδώ που αντιστοιχούν σε φλεγμονώδη κύτταρα. Εδώ βλέπουμε ότι μπορεί, επειδή αυξάνει πίεση μέσα στον αυλό, να έχουμε κάποιες καταδύσεις φυσιολογικού κατά τα άλλα βλενογονικού επιθυλίου ανάμεσα στις μυϊκές δεσμίδες στο τείχομα της χολιδόχου. Η χολιδόχος κύστη δεν έχει και χολιδόχος κύστη δεν έχει οργανωμένο, μυϊκό χιτώνα, έτσι. Αυτή εδώ είναι η λεγόμενη κόλπη Ροκιτάνσκι-Άσκοφ, καταδύσεις δηλαδή του βλενογονικού επιθυλίου μέσα στις δεσμίδες του τυχώματος της χολιδόχου. Συχνό έβριμα, χωρίς μεγάλη σημασία. Να, εδώ βλέπετε, παιδιά, τη χολυστερίνωση στο βλενογόνο της χολιδόχου με μια αντίστοιχη πέτρα. Έτσι, οι πέτρες στη χολιδόχο μπορεί να είναι ή χολυστερινική ή χολέριθρινική. Δύο είδη λίθων. Να, αυτή εδώ η μαύρη, οι μαύρες πετρούλες αυτές, είναι η χολέριθρινική λίθη που συχνά είναι πολλαπλή. Εδώ, όταν πάει η πέτρα και σφινώσει στο χολιδόχο πόρο, μας κάνει αυτή την οξία συμπτωματολογία με τον κολικό του ύπατος κτλ. Και φυσικά από τη στάση της χολής μπορεί να αναπτυχθούν και μικρόβια και να σου κάνει μια χολαγκιίτιδα, έτσι, μια ανιούσα φλεγμονή που να πάει και στο ύπαρο. Α, η επιπλοκή της παγκρεατίτιδας. Προσέξτε εδώ, παιδιά, έχουμε περιοχές αιμορραγίας, να και ιστολογικός, ασβεστολιθικές, έτσι, σαν κυμολία, έτσι, και εστίες λιπονέκρωσης. Γιατί είναι οι εστίες της λιπονέκρωσης? Γιατί η λιπάση, αντί να πάει να βγει στο λεπτό έτερο, πήγε μέσα και βγήκε έξω από το όργανο και έκανε την λιπονέκρωση στο περιπαγκριατικό λίπος. Η οξία παγκρεατίτιδα, μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, και εκτός από τις φλεγμονώδεις, έτσι, και επιγενείς φλεγμονώδεις αλλοιώσεις, δείτε εδώ, εδώ είναι το παρένχυμα του παγκρέατος, είναι οι ορόδεις αυτές, κυψέλες του παγκρεατικού ιστού, της εξοκρινούς μοίρας, αυτής που εκρίνει το παγκρεατικό υγρό. Πώς θα περιγράφατε αυτήν εδώ τη μορφολογία σε αυτή τη δομή μέσα στο παγκρεατικό παρένχυμα? Τι δομή λέτε να είναι αυτή εδώ, παιδιά? Τι δομή λέτε να είναι αυτή? Και έχει ένα μέρος μεγάλο του τυχώματός της, έχει αποκτήσει έτσι αυτό το πορφυρό χρώμα. Περί τίνος πρόκειται? Τι δομή λέτε να είναι αυτή? Πολύ σωστά. Είναι ένα αγγείο το οποίο πάσχει μέσα στην όλη φλεγμονή και αυτό εδώ, η μορφολογία αυτή εδώ στο τείχωμα του αγγείου, έτσι, είναι μια μορφή νέκρωσης η οποία απαντά και σε αγγείτιδες αλλά και σε άλλες φορές που το τείχωμα των αγγείων προσβάλλεται, είναι η λεγόμενη ίνιδοειδής νέκρωση. Έτσι, που τη βλέπουμε εδώ
μέσα στην οξία φλεγμονή. Νέκρωση λοιπόν, ινιδοειδούς μορφής σε τείχομα αγγείου και μια πολύ σοβαρή αιμορραγική οξία παγκρεατίτιδα που μπορεί να καταλήξει το άτομο από αυτή. Άλλες επιπλοκές, ανάπτυξη ψευδοκύστερων μετά από οξία παγκρεατίτιδα, αποστημάτων, απόφραξη του 12 δακτύλου και μετάπτωση σε χρόνια παγκρεατίτιδα, η οποία φυσικά συνεπάγεται την αντικατάσταση του παρενχήματος του παγκρέατος, η χρόνια παγκρεατίτιδα, αντικατάσταση του παρενχήματος του παγκρέατος, αφού λέμε χρόνια παγκρεατίτιδα, από τι περιμένετε να αντικαθίσταται το παγκρεατικό παρένχημα στη χρόνια φλεγμονή. Τι λέτε, παιδιά? Από εινόδιστο, βεβαίως. Μονοπυρηνικό εξίδρωμα, το οποίο αραιό είναι στη χρόνια παγκρεατίτιδα και ακριβώς ανάπτυξη εινόδουσης του. Α, εδώ τώρα. Για να δούμε εδώ τώρα. Εδώ, παιδιά, είμαστε στο ύπαρ. Βλέπετε εδώ τις δοκίδες των υπατοκυττάρων και εδώ έχει μια δομή με κάποια πολύ μικρά κυταράκια να διηθούν το τείχωμά της. Τι λέτε να είναι αυτό? Και πώς συνδέεται έτσι με την απόφραξη αυτό το πράγμα? Τι κύτταρα λέτε να είναι αυτά εδώ που διηθούν αυτό εδώ την επένδυση? Είναι χοληφόρο. Πάρα πολύ ωραία. Τι είναι λοιπόν? Επειδή έγινε στάση, ακριβώς, έγινε στάση και όπου υπάρχει ένα έκρημα που βρίσκεται σε συνθήκες στάσης, έχουμε πει στο μαθήματά μας, δημιουργούνται μικρόβια. Άρα αυτό εδώ τι είναι? Είναι μια ανιούσα χολαγγίτιδα, γιατί εδώ αυτά είναι ουδετερόφυλλα. Άρα αυτό συνδυάζεται με το έβριμα της γενικής αίματος της πολυμορφοπυρηνικής λευκοκυτάρωσης, γιατί υπάρχει παράλληλα και μικροβιακός παράγων που έκανε την αναζωπήρωση εδώ στη φλεγμονή. Έτσι, δεν πρόκειται περί κοκκιώματος. Βίσμα χολής δεν έχει τέτοια εικόνα. Βίσμα χολής που μπορούμε να βρούμε, αφού εμποδίζεται η παροχέτευση της χολής, βίσματα μπορούμε να βρούμε μέσα σε χολιφόρο του υπατικού παρενχήματος. Το συγκεκριμένο όμως χολιφόρο έχει πάρα πολλά ουδετερόφυλλα, φλεγμονώδη γενικά κύτταρα στο τείχωμά του, και αυτό δηλώνει την ανιούσα χολαγγίτιδα. Γιατί πήγε η πέτρα, σφήνωσε τον κοινό χολιδόχο πόρο, έγινε στάση, χρόνισε η κατάσταση κάπως, όχι πολύ, αλλά αναπτύχθηκαν μικρόβια και έκαναν φλεγμονή. Εντάξει, οπότε βλέπουμε την ανιούσα χολαγγίτιδα. Ομοίως εδώ έχουμε μία τομή που φαίνεται η χολόσταση. Κοιτάξτε, παιδιά, το ύπαρ. Είναι χολοβαφές, έτσι βλέπετε. Και ακριβώς εδώ πέρα έχει κάνει, λόγω της ανιούσας βακτηριακής φλεγμονής από τη στάση που έκανε η ενσφηνωμένη πέτρα, έχει γίνει εδώ πέρα μία αποστηματοποίηση, γιατί αυτά τα μικρόβια που τα είδαμε εκεί να συνδέονται με το επιθύλιο των χολιφόρων, με τα ουδετερόφυλλα κύτταρα. Τα ουδετερόφυλλα κύτταρα μαζεύτηκαν πάρα πολλά από τη μικροκυκλοφορία, πήγαν εκεί στα μικρόβια και οι συλλογές αυτές των ουδετερόφυλλων έκαναν τα αποστημάτια στο ύπαρ. Οπότε αρχίζει πια και μέσα στο παρένχημα του ύπατος και γίνονται αποστημάτια. Προσέξτε, εδώ δεν ισχύει ο όρος οξία υπατίτιδα. Οξία υπατίτιδα είναι άλλο πράγμα, θα το πούμε την επόμενη φορά. Εδώ είναι αποστημάτια λόγω απόφραξης του χολιδόχου πόρου, στάσης της χολής, ανάπτυξης μικροβίων και ανιούσα χολαγγιίτιδα. Η παγκρεατίτιδα φυσικά από μόνη της θα μπορούσε να κάνει μία πολυμορφοπυρηνική λευκοκυτάρωση, αλλά γενικά θα ήταν λόγω του ότι καταστρέφονται κύτταρα παγκρέατος, είναι μια ζημιά, προσέρχονται ουδετερόφυλλα. Βεβαίως, εδώ όμως υπάρχει και επιπρόσθετος παράγοντας, έτσι, ο οποίος έχει να κάνει με τη στάση της χολής, που δικαιολογεί ακόμα περισσότερο την ανάπτυξη μικροβίων, εκεί στο πεδίο της στάσης. Από τη χολιδόχο κύστη βέβαια μπορεί να αναπτυχθεί και ένα καρκίνωμα. Βλενογονικό επιθύλιο έχει και ο χολιδόχος. Μπορεί να κάνει καρκίνωμα, το οποίο βλέπετε κατά συνέχεια ιστού εδώ, να διηθεί και το παρακείμενο υπατικό παρέχημα. Δεν ήταν η περίπτωση που εξετάσαμε. Η περίπτωση που εξετάσαμε με την έντονη συμπτωματολογία ήταν κολικός. Κολικός του ύπατος από ενσφηνωμένη πέτρα στον κοινό χολιδόχο πόρο, μετακινήθηκε η πέτρα από τη χολιδόχο κύστη,
πήγε στο χολιδόχο πόρο και έκανε οξία ανιούσα χολαγκιίτιδα συνδυαζόμενη με οξία παγκρεατίτιδα. Α, εδώ άλλη περίπτωση που είναι καρκίνος στη χολιδόχο και βλέπετε παιδιά εδώ ότι η διαφοροποίηση είναι εδώ πέρα αδενική. Πρόκειται δηλαδή για αδενοκαρκίνωμα από το βλενογονικό επιθήλιο της χολιδόχου κύστερος. Άλλο καρκίνωμα στην περιοχή θα μπορούσε να ήταν στο φύμα του φάτερ, οπότε και αυτό θα προκαλούσε ύκτερο, όχι όμως με τόσο έντονη συμπτωματολογία πόνου. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση μέσω ERCP θα οφείλαμε να βάλουμε έτσι μία ενδοπρόθεση εκεί για να μπορεί να παροχετεύεται η χολή προς το λεπτό έντερο και να ανακουφιστεί ο άρρωστος από τον ύκτερο τον αποφρακτικό που θα είχε σε αυτή την περίπτωση. Εδώ είναι ένα παρασκεύασμα το οποίο έχει ένα τέτοιο καρκίνωμα γύρω από τα ανατομικά μόρια του φύματος του φάτερ και έχει εξαιρεθεί φυσικά το τμήμα του λεπτού εντέρου και φυσικά για τεχνικούς λόγους ο χειρουργός όφιλε να αφαιρέσει και ένα τμήμα του στομάχου. Έτσι, στόμαχος λοιπόν, τμήμα στομάχου και δωδεκαδακτύλου εγχειρητικό παρασκεύασμα σε ασθενή με καρκίνωμα εδώ της πάνκρεατο-δωδεκαδακτυλικής περιοχής, από τα ανατομικά μόρια δηλαδή, πέριξ του φύματος του φάτερ. Προχωρούμε στο δεύτερο περιστατικό μας. Είναι ένας άνδρας 62 ετών, αλκοολικός και καπνιστής, που προσέρχεται με κίτρινη χρειά του δέρματος και των οφθαλμών του. Άρα, περί τίνος πρόκειται εδώ, όταν οι σκληροί χιτώνες των οφθαλμών κυτρινίζουν και τους βλέπουμε έτσι στο φως της ημέρας και είναι κίτρινοι, καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ύκτερο. Μάλιστα. Και απώλεια βάρους στο τελευταίο εξάμενο, με σημεία απίσχνασης, η απώλεια βάρους σαν ένα γενικό σύμπτωμα, όταν συνοδεύεται και φυσικά από μια ανορεξία κτλ. Είναι ένα ύποπτο σύμπτωμα για τι λέτε παιδιά για την απώλεια βάρους, για καρκίνο ακριβώς. Η απώλεια βάρους είναι συνάδει με την ανάπτυξη καρκίνου. Πολύ χαρακτηριστικά όμως εδώ πέρα ο άρρωστος δεν πονάει. Δεν έχει πόνο. Έτσι, δεν έχει πόνο ο άρρωστος. Δεν έχει πόνο. Είναι ανώδυνος δηλαδή ο ύκτερος. Έτσι. Μετά, αναφέρει αυξημένες δύσοσμες γρασοειδείς και νόσης. Με πύληνη χρειά των κοπράνων. Τι καταλαβαίνετε από αυτά τα ευρήματα βάσει και όσων είπαμε την προηγούμενη ώρα στο συμπληρωματικό μας κλινικό παθολογοανατομικό φροντιστήριο. Τι έχουν τα κόπρανα και είναι έτσι. Τι λέτε παιδιά. Λίπος. Μάλιστα. Οπότε τώρα εδώ τι θα σκεφτούμε. Είναι εστιατόριο αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Θα σκεφτούμε ή μπορεί έτσι να μην πέφτει χολή πάλι στο φύμα του φάτερ, οπότε δεν μπορεί να γαλακτοματοποιηθούν τα λίπη να απορροφηθούν, ή τι άλλο μπορεί να συμβαίνει και να μην μπορεί να απορροφηθούν τα λίπη και να μην είναι ας πούμε βλάβη στο βλενογόνο του εντέρου, λέμε τώρα, αλλά να είναι, μάλιστα για να ακούσω τις σκέψεις σας εδώ, έτσι. Δηλαδή, το ένα θέμα είναι η λιπάση να μην μπορεί να πει και να μην μπορεί να μπει η λιπάση. Η λιπάση όμως θα ήταν πάλι θέμα απόφραξης να μην μπορεί να πάει στο έντερο. Μήπως δεν μπορεί να παραχθεί η λιπάση. Μήπως δηλαδή υπάρχουν και κάποια στοιχεία που αντικαθιστούν το εξωκρινές παρένχημα του παγκρέατος, έτσι. Και δεν υπάρχει ένζυμο για να πάει. Για να δούμε τι από όλα αυτά πρόκειται. Λοιπόν, κλινικός, το ύπαρ γίνεται επικρουστικός αντιληπτό, κάπως έχει μεγαλώσει έτσι το όριό του, κάτω από το δεξιό πλευρικό τόξο, έχει κάποια υπατομεγαλία. Τώρα, να δούμε λίγο ευρήματα από τον παρακλινικό έλεγχο. Οι τρανσαμινάσες, μέτρια αυξημένες, δείτε πάλι, πάλι αυξημένη η αλκαλική φωσφατάση και η γάμα GT, τα δύο χολοστατικά ένζημα, άρα πάλι υπάρχει κάτι που παρεμποδίζει την παροχέτευση της χολής, αλλά εδώ είναι χωρίς πόνο, είναι ανώδυνο, έτσι. Φυσικά αυξημένη και η ολική χολερυθρίνη, κυρίως λόγω αύξησης της
συζευμένης χολερυθρίνης, αυτής που έχει περάσει δηλαδή από τα υπατοκύτταρα, είχε πάει στη χολή, στο έκρημα της, εντός της χολιδόχου κύστρος, αλλά τώρα για κάποιο λόγο δεν μπορεί να πέσει στο έντερο. Να δούμε τις τιμές των δύο ενζήμων, αμυλάση και λιπάση. Είναι αυξημένες, αλλά όχι στα επίπεδα της οξείας παγκρεατίτιδας που είδαμε πριν, άρα εδώ σημαίνει ότι υπάρχει και μια συμμετοχή του παγκρέατος, αλλά κυρίως αυτές οι τιμές συνάδουν με τι είδους παγκρεατίτιδα. Θυμηθείτε πόσο πολύ ψηλότερες, υπερβολικά ψηλές ήταν στην οξεία. Εδώ είναι για χρόνια. Άρα μπορεί λόγω χρόνιας παγκρεατίτιδας να μην παράγεται. Να μην παράγεται τα ένζημα κανονικά και λόγω μη παραγωγής της λιπάσης να υπάρχει. Χρόνια παγκρεατίτιδα λοιπόν εδώ. Α, ένα άλλο θέμα. Βρήκαμε, δεν είχαμε ιό στο ύπαρ και από τα ούρα βρήκαμε καφέ χρειά. Η καφέ χρειά πού οφείλεται στα ούρα? Τι υπάρχει στα ούρα και τους έχει δώσει καφέ χρειά, έτσι σαν κονιάκ? Τι λέτε? Όχι, δεν είναι αίμα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Θα μπορούσε να είναι χολερυθρίνη. Βλέπουμε όμως και γλυκόζη στα ούρα και η γλυκόζη στα ούρα σημαίνει ότι σαν να έχει κάνει και διαβήτη ο άρρωστος. Γιατί θα μπορούσαν να καταστραφούν και τα στοιχεία της ενδοκρινούς μοίρας, όπως είπαμε ότι καταστράφηκαν τα στοιχεία της εξωκρινούς μοίρας και δεν είχαμε τη λιπάση και έγινε η στεατόρια, θα μπορούσε να έχουμε καταστροφή και της ενδοκρινούς μοίρας και έτσι κάτι να μην βγαίνει η ινσουλίνη, να έχουμε αυξημένη γλυκόζη στο αίμα με επακόλουθη αυξημένη γλυκόζη στα ούρα. Άρα, στα μεν ούρα η καφέ χρειά θα μπορούσε να είναι από την αυξημένη χολερυθρίνη του ίκτερου, την υπερχολερυθρινεμία, που ένας τρόπος αποβολής της χολερυθρίνης είναι μέσω των ούρων. Βλέπουμε και τη γλυκόζη και νάτι, η χολερυθρίνη, όντως μας το επιβεβαιώνει γιατί ήταν σαν κονιάκ τα ούρα, είναι δυο σταυροί, και εδώ είναι αρνητικό στην εξέταση ούρων το ουροχολινογόνο. Οπότε έπρεπε να έχει κάποια επίπεδα μέσα εδώ. Μήπως θέλετε να μου εξηγήσετε αυτό το έβριμα γιατί απουσιάζει παντελώς το ουροχολινογόνο από τα ούρα? Για σκεφτείτε πού συντίθεται το ουροχολινογόνο και τι το βοηθάει να συντεθεί. Τι λέτε, γιατί να απουσιάζει πλήρως το ουροχολινογόνο από τα ούρα? Για σκεφτείτε τη φυσιολογία. Πού παράγεται το ουροχολινογόνο? Η χολερυθρίνη πάει στο αίμα, ναι, δεν παράγεται και επιστρέφει στο αίμα μετά. Ναι, όχι, η χολερυθρίνη δεν μπορεί να πάει στο φύμα του φάτερ, έτσι, γιατί κάτι προφανώς είναι εκεί πέρα ένα εμπόδιο, το οποίο δεν είναι πέτρα στην προκειμένη περίπτωση, δεν είναι επώδυνο το επεισόδιο, είναι ανώδυνο, ή μπορεί να έχει ένα βήθιο άλγος, αλλά εγώ λέω να εξηγήσουμε, να μου πείτε το ουροχολινογόνο που παράγεται, το οποίο εδώ προφανώς δεν μπορεί να βρει. Έτσι, μάλιστα. Στο έντερο είναι. Στο έντερο είναι. Δηλαδή, τι συμβαίνει τώρα εδώ και δεν το βρίσκουμε στα ούρα? Δεν περνάει χολή σχεδόν καθόλου στο έντερο, έτσι. Πάλι υπάρχει μια απόφραξη, έτσι. Η χολερυθρίνη μετατρέπεται σε ουροχολινογόνο. Να το, το είπατε πάρα πολύ σωστά. Από τη μικροβιακή χλωρίδα του εντέρου. Και το ουροχολινογόνο απορροφάται με την πηλαία κυκλοφορία και εισέρχεται στο αίμα και αποβάλλεται με τα ούρα από τους νεφρούς. Να λοιπόν, άλλο ένα στοιχείο της απόφραξης εδώ. Τη στεατόρια την εξηγήσαμε λόγω της απόφραξης του κοινού χολιδόχου πόρου, οπότε δεν μπορεί να περάσει χολή στο έντερο, αλλά και λόγω του ότι δεν παράγεται λιπάση από το εξωκρινές πάγκρεας, επειδή υπάρχει και μια χρόνια παγκρεατίτιδα με αυτές τις κάπως αυξημένες τιμές της αμυλάσης και της λιπάσης. Τι θα γίνει φυσικά εδώ? Θα γίνει ένα υπερηχογράφημα, να δούμε και απεικονιστικά τι γίνεται. Διάταση του κοινού χολιδόχου πόρου και των υπατικών πόρων. Διατεταμένη χολιδόχος με λασποειδές περιεχόμενο. Ωχ, πολλαπλές υπατικές μάζες. Κάτι έχει και το ύπαρ μέσα. Και στην αξονική, 5 εκατοστά μάζα στην κεφαλή του παγκρέατος, η οποία τι έκανε, στραγγάλισε απ' έξω τον κοινό χολιδόχο πόρο
και έκανε αποφρακτικό ύκτερο, αλλά ανώδυνο. Ανώδυνο. Γιατί ο αποφρακτικός ύκτερος που γίνεται από τον καρκίνο δεν κάνει τον οξύ πόνο που κάνει η πέτρα που σφινώνει, αλλά κάνει ή καθόλου πόνο ή ένα βήθιο άλγος, βήθιο, λόγω διηθήσεως των περιφερικών νευρικών κλάδων από τα καρκινικά κύτταρα. Να λοιπόν, η ανάστροφη χολαγγιοπαγκρατογραφία, στένωση στον κοινό χολιδόχο πόρο πάνω από το φύμα του φάτερ, με αντίστοιχες διατάσεις φυσικά των άλλων πόρων κοντά στη στένωση. Μπήκε αυτό το, η ενδοπρόθεση για να μπορέσει να φύγει κάπως η χολή προς το έντερο. Ελήφθη κυταρολογικό υλικό με ψύκτρα. Έγινε επίχρησμα κυταρολογικό, το οποίο ανέδειξε αδενοκαρκίνωμα. Και ο αντίστοιχος καρκινικός δείκτης για τον καρκίνο του παγκρέατος, που είναι το CA19-9, με σχετικά καλή ειδικότητα, παρότι μπορεί να ανέβει και σε άλλους καρκίνους, βρέθηκε αυξημένος. Ο ασθενής δεν δέχτηκε να χειρουργηθεί και πήρε μόνο ανακουφιστική αγωγή και κατέληξε μέσα σε μήνες να δούμε την ανάστροφη χολάγγιο παγκρεατογραφία. Τούτος εδώ είναι ο παγκρεατικός, έτσι. Εδώ έχει μπει το μηχάνημα και βλέπετε εδώ τις διατάσεις. Εντάξει, εδώ πρέπει να είναι ο χολιδόχος. Έτσι, παιδιά, βλέπετε που διακόπτει τη συνέχεια του, επειδή το έχει στραγγαλίσει εδώ πέρα ο καρκίνος από την κεφαλή του παγκρέατος. Τούτος πρέπει να είναι κυστικός, ο κυστικός πόρος, και εδώ κοινός υπατικός, δεξιός, αριστερός υπατικός, έτσι. Βλέπετε εδώ πέρα τι γίνεται. Χάνεται λοιπόν η ενδοπαγκρεωτική μοίρα του κοινού χολιδόχου πόρου, επειδή στενώνεται αυτό το αποτμήμα του, το αποτμήμα του χολιδόχου πόρου, και οι πόροι που είναι κοντά εκεί διατείνονται. Διατείνονται ο κυστικός, ο κοινός υπατικός, εδώ λίγο φαίνεται ο παγκρεατικός. Δείτε το ύπαρ, χολοβαφές φυσικά, γιατί έχει χολόσταση, έχει γύρισει πίσω η χολή, δεν μπορεί να φύγει προς το έντερο, έχει στραγγαλίσει τον κοινό χολιδόχο πόρο, το καρκίνωμα της κεφαλής του παγκρέατος. Αλλά τι είναι όλα τα άλλα του τα εδώ, τι λέτε να είναι, από τον καρκίνο στο πάγκρεας, τι έχει κάνει το ύπαρ εδώ, τι έχει πάθει με αυτές εδώ τις πολλαπλές αιστείες, δείτε εδώ τι γίνεται. Τι είναι αυτό το ύπαρ, μετάσταση βέβαια, μεταστατικές αιστείες, γι' αυτό είχε μεγαλώσει και το βλέπαμε κάτω από το πλευρικό τόξο πολύ κτλ. Πολλαπλές λοιπόν υπατικές μεταστάσεις, μεταστατική όζη από τον καρκίνο του παγκρέατος, καταθέσεις είναι αιμορραγικές, καταθέσεις είναι νεκροτικές και χολοβαφές το υπόλοιπο υπατικό παρένχυμα, χολοβαφές έτσι το υπόλοιπο υπατικό παρένχυμα από τη χολόσταση που έχει γίνει. Μας αύξησε τα χολοστατικά ένζημα, την αλκαλική φωσφατάση, τη γάμα GT. Α, για να δούμε εδώ. Εδώ τι σας δείχνω, παιδιά, από πού είναι αυτή η τομή. Αναγνωρίζετε αυτές εδώ τις δοκίδες, ποιος ιστός είναι. Είναι από το προηγούμενο παρασκεύασμα που το βλέπαμε μακροσκοπικά. Έχω πάρει μια θέση, αυτό είναι ύπαρ, πολύ σωστά. Και δείτε εδώ μια σκυρώδη αντίδραση μέσα στο ύπαρ, μέσα στην οποία όμως σκυρώδη αντίδραση, τι βρίσκεται εδώ, τι ιστός είναι αυτός. Αυτούς εδώ οι ιθμοειδείς δομές και τα λοιπά, τι δηλώνουν, άδενο καρκίνωμα, έτσι. Είναι λοιπόν ένα άδενο καρκίνωμα, να το, το άδενο καρκίνωμα, εντάξει, το οποίο έχει έρθει μεταστατικό από το πάγκρεας. Τώρα η διήθηση έτσι πολλαπλώς είναι, αιματογενός πιθανώς έχει γίνει και τα λοιπά, έτσι. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι κατά συνέχεια αυτή η διήθηση, αιματογενός μου μοιάζει, με πολλαπλές αιστείες και τα λοιπά. Να το λοιπόν, το μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα στο ύπαρ, έτσι, μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα στο ύπαρ είναι το σωστό, έτσι, δεν είναι του ύπατος, είναι στο ύπαρ. Βλέπουμε εδώ, παιδιά, την αδενική διαφοροποίηση. Εδώ είναι κανονική αυλή, άρα είναι αδενοκαρκίνωμα. Έτσι το πορογενές του παγκρέατος κάνει συνήθως έτσι μικρά ποράκια έτσι καρκινικά. Απλώς να το ξεχωρίζουμε, παιδιά, γιατί αυτή εδώ δεν είναι γνήσια αυλή. Αυτή εδώ είναι ενδοκυταροπλασματικά καινοτόπια βλένης. Είναι κυταροπλασματική αυλή. Πρέπει χρώση βλένης εδώ για να καταλάβουμε αδενική διαφοροποίηση, αν στηριχτούμε σε αυτά. Αλλά αυτή εδώ είναι γνήσια αυλή, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι αδενοκαρκίνωμα. Τώρα, τα αδενοκαρκίνωματα που τα βλέπουμε να παράγουν βλένη, συνήθως είναι του πνεύμονα, του εντέρου, του στομάχου, γενικά της γαστρεντερικής οδού και του παγκρέατος. Έτσι. Υπάρχουν άλλα αδενοκαρκινώματα, όπως του προστάτη, του νεφρού, που
κατά κανόνα δεν παράγουν βλένη, αν και αδενικής αρχής, έτσι. Το νεφροκυταρικό, το διαυλοκυταρικό καρκίνωμα είναι αδενοκαρκίνωμα από τα αγγίσω λινάρια, αλλά βλένη πολύ σπάνια παράγει σε κάποιον ειδικό τύπο του. Εντάξει, αυτό λοιπόν είναι η διήθηση, να η αδενική διαφοροποίηση με τους αυλούς τους καρκινικούς αδένες και να και τα κυταροπλασματικά καινοτόπια που δεν πρέπει να μας μπερδεύουν σαν στοιχείο αδενικής διαφοροποίησης, θα μπορούσε να είναι, αλλά εδώ θα πρέπει να αποδείξουμε την παρουσία της βλένης με μια ιστοχημική χρώση, ανάλογη. Βλέπουμε τώρα, παιδιά, εδώ, σε διατομή πια το εγχειρητικό ή μάλλον νεκροτομικό παρασκεύασμα του παγκρέατος. Είναι εδώ πέρα, μια επιμήκυς διατομή. Χάνεται η λοβιώδης αρχιτεκτονική του οργάνου και γενικώς είναι αυξημένη σύσταση για τη συνυπάρχικη χρόνια παγκρεατίτιδα, που μπορεί να οδηγούσε τη μειωμένη έκρηση των ενζήμων της εξωκρινούς μοίρας. Να λοιπόν το πορογενές καρκίνωμα του παγκρέατος, άδενο καρκίνωμα, με πολύ χαρακτηριστικά σκυρώδη αντίδραση του πέριξ υποστρώματος, δείτε πόσο ακυταρικό είναι, έτσι, σκυρώδες, είναι κλασικά σκυρώδες το καρκίνωμα του παγκρεατικού καρκίνου, έτσι, του πορογενούς, με αδένες που είναι μικροί γενικά σε μέγεθος, αλλά έχουν ικανού βαθμού ατυπία, πυρηνική και υπερχρωμία. Μοιάζει αυτό το εινοποιημένο συνδετικό υπόστρωμα του καρκίνου μαζί με εκείνο της χρόνιας παγκρεατίτιδας. Σε αυτά εδώ τα πεδία. Ιστική βλάβη, απελευθέρωση κυταροκινών, φλεγμονία, αγκιογένεση, ενεργοποίηση αστεροειδών κυτάρων και εινοβλαστών του συνδετικού ιστού. Εδώ είναι η παγκρεατίτιδα με την ίνωση που επηρεάζει και την εξωκρινή αλλά πιθανώς και την ενδοκρινή μοίρα του παγκρέατος. Μην ξεχνάτε ότι αυτός ο καρκινοπαθής έκανε και διαβήτη. Είτε θα μπορούσε ο καρκίνος να είχε καταστρέψει ένα μεγάλο μέρος της ενδοκρινούς μοίρας, είτε ίσως και μια παγκρεατίτιδα να προκαλούσε αυτό το πράγμα. Δείτε την ίνωση εδώ της χρόνιας παγκρεατίτιδας και σε επίπεδο έτσι μακροσκοπικό, έτσι αυτός ο εινώδης ιστός, και σαν να έχει κάτι εδώ διατεταμένους σπόρους με κάτι εκρήματα εδώ μέσα σαν πέτρες. Η χρόνια παγκρεατίτιδα λοιπόν, διάταση πόρων με πέτρες που σχηματίζονται μέσα σε αυτούς από εκρήσεις που δεν μπορούσαν να φύγουν και φυσικά η εινώδης αντικατάσταση του παρενχύματος με ατροφία της εξωκρινούς μοίρας. Δείτε έτσι κάτι μαραμένες εδώ πέρα, κάτι ρυκνωμένες κυψέλες του παγκρέατος, λιγοστά νησίδια. Να, εδώ είναι ένα νησίδιο. Και φυσικά κύτταρα χρόνιας φλεγμονής, βλέπουμε εδώ αρκετά λεμφοκύτταρα, σημεία της χρόνιας φλεγμονής και ίνωση. Α, και να πούμε και τις ψευδοκύστες που μπορεί να επιπλέκουν, είπαμε, μια φλεγμονώδη ή τραυματική, μπορεί επίσης να είναι και τραυματικής αρχής. Οι ψευδοκύστες, τις λέμε ψευδοκύστες γιατί είναι κυστικοί χώροι, αλλά αν πάρουμε το μέσα από εδώ δεν έχουμε επιθυλιακή επένδυση, ουσιαστικά έχουμε εινώδη ιστό. Έτσι είναι σαν μια επιπλοκή μιας φλεγμονώδους νόσου του παγκρέατος ή μιας τραυματικής αρχής βλάβη. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτές τις δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η μία επώδυμου ικτέρου λόγω ενσφήνωσης λίθου, χολόλιθου, στον κοινό χολιδόχο πόρο και ίκτερος αποφρακτικός αλλά με έντονη συμπτωματολογία, και η άλλη μας περίπτωση που ήταν μια περίπτωση ανώδυνου κατά βάση ικτέρου, η οποία οφειλόταν σε έναν καρκίνο της κεφαλής του παγκρέατος που στραγγάλισε τον κοινό χολιδόχο πόρο και πάλι εμπόδισε την παροχέτευση της χολής αλλά και των παγκρεατικών ενζήμων προς το λεπτό έντερο. Έχουμε κάποιες ερωτήσεις, παιδιά, για να τελειώσουμε και αυτή την παρουσίασή μας και να τα πούμε πια σε 2 εβδομάδες, γιατί την επόμενη εβδομάδα, την ημέρα την Τρίτη, είναι η επέτειος της κατάληψης του Πολυτεχνείου, οπότε δεν θα έχουμε τηλεμάθημα. Στο πρώτο περιστατικό, ο πόνος οφειλόταν στην επίδραση της απόφραξης στο ύπαρ ή στην ίδια τη χολιδόχο. Η πρώτη περίπτωση είχε επιπλακεί και με μια ανιούσα χολαγκίτιδα. Άρα υπήρχε μια έντονη φλεγμονή που είδατε ότι ανέβαιναν τα φλεγμονώδη κύτταρα μαζί με τα μικρόβια και μπαίναν και μέσα στο ύπαρ, έτσι. Και εφόσον είναι απόφραξη από λίθος, μην ξεχνάτε ότι ο λίθος όταν μετακινείται έχει κάνει και το σπασμό.
Δηλαδή, πώς είναι ο κολλικός του νεφρού που σας είπα, που μετακινείται η πέτρα και κάνει σπασμό στο τείχομα του ουρητήρα, ας πούμε, και πονά στον κολλικό. Το ίδιο πράγμα μπορεί να κάνει και η μετακίνηση εδώ πέρα και η ενσφήνωση του λίθου στον κοινό χολιδόχο πόρ. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση, παιδιά? Θα τα αναρτήσουμε και τα δύο βίντεο να τα μελεθείτε. Α, η συστροφή. Η συστροφή του εντέρου πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να έχεις μια χωροκατακτητική εξεργασία και έτσι όπως αναπτύσσεται να γυρίσει κατά κάποιο τρόπο το έντερο και να γυρίσει γύρω από τον άξονα του και να συστραφεί. Ένα αίτιο είναι τα νεοπλάσματα, τα οποία κυρίως τρώνε το τείχομα βέβαια για να μπορέσουν να κάνουν αυτό. Είμαστε εντάξει, παιδιά? Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ένα λεπτό, έχουμε και άλλη ερώτηση. Στο δεύτερο περιστατικό μιλήσαμε για χρόνια περιγραφήτητα και όχι για οξία. Αυτό γιατί η απόφραξη του πόρου από τον καρκίνο γίνεται πιο σταδιακά, βεβαίως. Εδώ δεν είναι να οξύ σύμβαμα να φύγει πέτρα, να πάει να σφινώσει απότομα τον πόρο, να μην μπορεί να φύγει το έκρημα και να κάνει την οξία βλάβη. Εδώ γίνεται σιγά σιγά το πράγμα, δηλαδή αρχίζει σιγά σιγά και στραγγαλίζει ο καρκίνος. Παράλληλα γίνεται χυδεσμοπλασία, μπορεί κάπου να συμμετέχει και η χρόνια παγκρεατίτιδα και γι' αυτό το λόγο έχουμε τη χρόνια έτσι, τη χρονιότητα στο δεύτερο περιστατικό. Πάντα ο καρκίνος δεν αναπτύσσεται τόσο οξέως όσο να πάει να σφινώσει μια πέτρα. Σωστή σκέψη. Λοιπόν, είμαστε εντάξει, παιδιά? Ωραία. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που καθίσατε και παρακολουθήσατε έτσι με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση το σημερινό μας μάθημα. Είπαμε πολλά πράγματα. Ελπίζω και τα άλλα παιδιά να τα μελετήσουν από το βίντεο, από το αρχείο που θα βάλουμε. Αλλά και πάλι απευθύνω την παράκλησή μου όσο μπορούν περισσότερα παιδιά να μας δώσουν την χαρά να επικοινωνούμε μαζί τους και έστω μέσω του υπολογιστή στο πλαίσιο σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, γιατί προσωπικά δίνω πολύ μεγάλη αξία στην επικοινωνία διδάσκοντος και διδασκομένου για τους λόγους που σας έχω αναλύσει και σήμερα στην προηγούμενη ώρα από το μάθημα που κάναμε τώρα. Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Γεια σας.